Γεια σε όλους, Άργησα λίγο να βγάλω βίντεο το τελευταίο που είχα βγάλει, αλλά άξιζε ο κόπο. Ε, σήμερα, όπω θα είδατε και από τον τίτλο, θα σα δείξω πώ να κατεβάσετε το Call of Duty World War 2. Λοιπόν, ε, για την ακρίβεια, βασικά περίμενα ε, λίγε μέρε ώστε να φτάσω το, το 1 εκατομμύριο προβολέ και τους ε, χίλιους ε, συνδρομητές και να κάνω αυτό το βίντεο λοιπόν, ώστε εννοώ δηλαδή να, να είναι όπως πρέπει να είναι, λοιπόν ένα ειδικό δηλαδή βίντεο εννοώ για, το, για τους χίλιους συνδρομητές και για το 1 εκατομμύριο προβολές λοιπόν Αφού περιμένουμε λίγο να ανοίξω ο πυρηγητή, σε μένα αργή γιατί γράφω ταυτόχρονα και όλα στο βίντεο. Δεν έχω κάποιου πιο γρήγορου υπολογιστέ. Λοιπόν, στην αναζήτηση θα πληκτρολογήσετε τη λέξη Row για να μπούμε στη σελίδα Skid Row Reloaded Com. Λοιπόν είναι το πρώτο link που σας βγάζει αν δεν είναι το πρώτο επειδή ίσως να έχει διαφήμιση θα είναι το δεύτερο αλλά προσέξτε να λέει skidrowreloaded.com εδώ πέρα πάνω στο link <coughs> ε, Για όσοι με ρωτάτε γιατί δεν βάζω τα links στο, στην περιγραφή από κάτω στο description ο λόγος είναι ότι υπάρχουν ε, δικαιώματα δεν μπορώ να το βάλω έτσι απλά γιατί υπάρχουν copyright, μπορούν να μου αποκλείσουν το βίντεο και το οτιδήποτε δηλαδή. Λοιπόν, γι' αυτό και σας δείχνω τα, τα, βήματα. Λοιπόν, πατάτε εδώ πέρα στην αναζήτηση, Call of Duty, πιστεύω θα το βγάλει αν δεν έχει κάποιο, κάτι άλλο περίεργο στον τίτλο, ώστε να μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Λοιπόν, δεν είναι αυτό, θα πάτε λίγο κάτω, θα κατεβάσετε ε, για να δω. Λοιπόν, θα κατεβάσετε, θα πατήσετε αυτό εδώ πέρα που λέει Call of Duty World War 2. Είναι αρκετά μεγάλο παιχνίδι, αρκετά απαιτητικό, αλλά όσοι ασχολείστε με Call of Duty ε, είναι το ιδανικό που θα μπορούσατε να, να έχετε. Λοιπόν, 63 γίγο πως σας είπα αρκετά μεγάλο. Πατάτε ένα από αυτό εδώ πέρα τα 3 torrent, ας πούμε. Αν πατήσω το πότε ανοίγει το GPSR, ένα πολύ αξιόπιστο site. Αν και όλα του κίνδρο είναι αξιόπιστα, δεν υπάρχουν ε, ε, τίποτα λάθη, ας πούμε, στο, στο παιχνίδι. Μετά, εδώ πέρα βλέπουμε σε απαιτήσει συστήματο. Σίγουρα θέλει 64 bit. Από εκεί και πέρα ε, μνήμη να είναι 8 RAM. Και μετά, επεξεργαστή και κάρτα γραφικών ανάλογα με, τα, με το ότι έχετε κάποιε εικόνε μέσα από το παιχνίδι που νομίζω δεν είναι και πιο ενδεικτικέ όσο θα είναι το gameplay. Εγώ το έχω κατεβάσει ήδη οπότε πάμε να δούμε τι θα εμφανίσει. Θα εμφανίσει, εμφανίσει αυτόν εδώ πέρα τον φάκελο με αυτό εδώ πέρα το συμπιεσμένο αρχείο μέσα ή το αρχείο εικονικού δίσκου όπω αλλιώ λέγεται. Ε, κλείνετε το antivirus και μετά κάνετε δεξί κλικ και αποσυμπίεση εδώ ώστε να αποσυμπίεσει τα υπόλοιπα αρχεία Ανοίγετε το setup.exe, το οποίο δεν έχει κάποιο δύσκολο βήμα εγκατάστασης. Πιστεύω ότι έχετε μάθει πλέον, δεν είναι και κάτι δύσκολο να, να γίνει μια εγκατάσταση. Ε, το αφήνετε έτσι όπως είναι, δηλαδή πατάτε next. Εδώ σας ρωτάει αν θέλετε να, αν θέλετε να βγάλει ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, όπως είναι εμένα εδώ πέρα. Πατάτε next, άμα θέλετε, μετά πατάτε εγκατάσταση. Θα πάρει αρκετή ώρα και ε, θα ολοκληρωθεί. Για το crack τώρα. Λοιπόν, όπως είστε εδώ πέρα, στον φάκελο που, ε, που έχουμε κάνει την αποσυμπίεση, εμφανίζεται ένα φάκελο που λέει crack. Θα, δε, θα τα μαρκάρετε όλα αυτά εδώ πέρα τα αρχεία, πατάτε αντιγραφή και μετά κάνετε δεξί κλικ και άνοιγμα θέση αρχείου στο call of duty και εδώ πέρα, μέσα δηλαδή θα κάνετε δεξί κλικ και επικόλληση. Αντιγραφή για την κατάσταση όπου χρειάζεται. Και είστε έτοιμοι να παίξετε το Call of Duty World War 2. Όπως βλέπετε δίπλα από το Call of Duty έχω το Getting Over It, το οποίο ζητήθηκε και θα, θα το παρουσιάσω σε επόμενο βίντεο. Οπότε, τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.